Με ρυθμού χελώνα σκυλά ο αντιγρυπικό εμβολιασμό των ομόσερων, καθώ παρά του ότι τα αντιγρυπικά εμβόλια έφτασαν στα φαρμακεία από τον Οκτώβριο, εν δεν υπάρχει ανάλογη ζήτηση από του πολίτε. Η πτώση εγγίζει περίπου το 30% με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Σύλλογου Σερών να δηλώνει πω ο κόσμο είναι κουρασμένο από του πολλαπλού εμβολιασμού και γι' αυτό ίσω δεν ανταποκρίνεται. Ο ίδιο υπογραμμίζει πω το εμβόλιο τη γρήπη είναι ασφαλέ και πραγματικά σώζει ζωέ. Ναι, όπω δείχνουν τα δεδομένα, λέτε πολύ σωστά, υπάρχει περίπου μια 30% πτώση στου εμβολιασμού. Ε, μιλάμε βέβαια για τον εποχικό εμβολιασμό ε, με το εμβόλιο τη ε, γρήπη. Είναι νούμερο που πρέπει να μας προβληματίσει όλους όσοι είμαστε στον τομέα υγείας υπάρχουν λόγοι εγώ θα σταθώ πιο πολύ στο κομμάτι τη επικοινωνία προ τον κόσμο. Ο κόσμο πιθανώ εμφανίσει μια κόποση από το να δέχεται συνεχώ μηνύματα για εμβολιασμού. Ήταν αυτή η περίοδο με τα συνεχόμενα εμβόλια του COVID. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να σταθούμε στην ουσία. Θα πρέπει να καθαρίσει το μυαλό μα και με καθαρό μυαλό να σκεφτούμε τι είναι ο εμβολιασμό. Ο εμβολιασμό είναι πραγματικά η μοναδική ή, αν θέλετε, η καλύτερη περίπτωση πρόληψη για μία νόσο. Ε, θεωρείται πραγματικά η ε, περιπτουσία της επιστήμης μας. Ε, δεν υπάρχει καλύτερη θεραπεία από την πρόληψη. Ε, μιλάμε για κάτι απολύτως ασφαλές. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι ε, πραγματικά δεν διατρέχει κίνδυνο. Δεν γίνεται 2023 ε, να συζητάμε ακόμα για την ασφάλεια των εμβολίων. Μιλάμε για πλήρω αδρα, αδρανοποιημένα ε, στελέχη, ε, κομμάτια του ιού. Μιλάμε για απλά, απλές πρωτεΐνες και του μεμβράνης, ε, πράγματα τα οποία δεν πρόκειται ποτέ να προκαλέσουν νόσηση. Τι προκαλούν, προκαλούν την ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού μα, το οποίο δημιουργεί αντισώματα, ώστε αν έρθουμε σε πραγματική επαφή με τον πραγματικό ιό, εκεί να έχουμε έτοιμη άμυνα και να μην νοσήσουμε. Άρα, είναι όχι απλά σύσταση, είναι απαραίτητο για όλε τι ομάδε υψηλού κινδύνου. Οι ομάδε υψηλού κινδύνου θα πρέπει οπωσδήποτε να εμβολιαστούν και ανάμεσα σε αυτέ τι ομάδε είναι οι ηλικιωμένοι, όσοι έχουν χρόνια νοσήματα ή παχύσαρκη αλλά και οι καπνιστές. Άνω των 60 ετών πρέπει να το κάνουν όλοι οι συμπολίτε μας. Μιλάμε για όλους όσους έχουν χρόνια νοσήματα. Χολυστερίνη, διαβήτη, πίεση κτλ. και τα λοιπά. Μιλάμε βεβαίως για όσους έχουν προβλήματα με, παθήσει με... 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 παθήσεις του πνεύμονα όπως χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, όσοι είναι καπνιστές που το κάπνισμα θεωρείται καλός ή κακός μια... από μόνο του μία νόσος όσοι έχουν περισσότερα κιλά η παχυσαρκία επίσης θεωρείται πλέον σύγχρονη νόσος. Άρα όλοι αυτοί μπορούν πλέον πολύ εύκολα να έρθουν στο φαρμακείο μας, στο φαρμακείο της γειτονιάς, στο φαρμακείο που εμπιστεύονται και μόνο με, το άμκα του, ο φαρμακοποιός μπορεί να τελειώσει τη διαδικασία και να κάνει και τη διενέργεια επιτόπου του εμβολιασμού. Δεν χρειάζεται και δεν υπάρχει κανένα λόγο για διατροφικέ συστάσει. Μπορούμε να φάμε την ημέρα του εμβολιασμού ό,τι θέλουμε. Ενώ το μόνο που ζητάμε είναι να είναι να μην υπάρχει κάποιο συνοδό νόσημα, δηλαδή να είναι να είμαστε πλήρω καλά στην υγεία μα, ε, ακριβώ για να μπορέσουμε να κάνουμε τα σωστά ε, αντισώματα. Άρα, ε, παρακαλούμε θερμά τον κόσμο ε, να ξαναέλθει σε μια πραγματικά καλή συνήθεια, γιατί οι Έλληνε ήμασταν τα προηγούμενα 2-3 χρόνια στι υψηλότερε Θέσεις σε ποσοστά εμβολιασμού και αυτό πραγματικά ήταν μια επιτυχία για όλη την κοινωνία, γιατί πραγματικά καταφέρνουμε και φέρνουμε σε πολύ χαμηλά επίπεδα μια σοβαρή νόσο όπω είναι ο ιό τη γρήπης. Αυτή θεωρείται η καταλληλότερη περίοδο εμβολιασμού, καθώ το εμβόλιο χρειάζεται και 15 ημέρε για να ενεργοποιηθεί το ανοσοποιητικό. Επίση, αυτή είναι η κατάλληλη περίοδο ώστε ο κόσμο να εμβολιαστεί τόσο για τον πνευμονιότητα. Κοκό, όσο και για τον έρπιζο ζωστήρά. Τα σύγχρονα εμβόλια ε, κατά των το, ε, το, 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 το ιών των στελεχών της πνευμονίας ε, γίνονται πλέον μια φορά και είναι φόρου ζωής. Τώρα, ε, σε κάποιοι που είχαν κάνει κάποια παλιότερα θα πρέπει να το επαναλάβουν αλλά σε γενικές γραμμές είναι μια φορά. Οπότε είναι σχετικά κάτι το οποίο είναι και αυτό ιδιαίτερα εύκολο. Αυτό βέβαια πρέπει πρώτα να το συνταγογραφήσει ο γιατρό. Ε, αλλά πάλι εμεί στο φαρμακείο ενημερώνουμε ποιοι συμπολίτε μα είναι υψηλού κινδύνου και πρέπει να το κάνουν. Συνεννούνται με τον γιατρό, γίνεται η συνταγογράφηση και μπορεί να διενεργηθεί. Και με τον έρπιζο στήρα, το εμβόλιο αυτό, εάν κάποιο έχει περάσει έρπιζο στήρα, θα πρέπει μετά από κάποια χρόνια να κάνει το θα πρέπει να το κάνει γιατί ουσιαστικά ο Έρπης είναι ένας ιός ο οποίος μπορεί ανά κάποια διαστήματα να υπάρχει πάντα στον οργανισμό μας και μπορεί υπό κάποιες συνθήκες να δημιουργήσει έξαρση και νόσηση. Είναι κάτι ιδιαίτερα επίπονο, χτυπάει στο νευρικό σύστημα, δημιουργεί προβλήματα ειδικά σε ανθρώπους με άλλα συνοδά Άρα εφόσον υπάρχει πάλι λύση και αυτή η λύση είναι το εμβόλιο, ε, πρέπει οπωσδήποτε οι συμπολίτε μα, ειδικά αυτοί που είναι άνω των 60 όμως και ουσιαστικά γίνεται αυτή τη στιγμή συνταγογράφηση δωρεάν για του 60 έω 75, ε, πρέπει και αυτό να το βάλουν στο πρόγραμμα να το κάνουν.